Έλαμψε η χάρη σου, Κύριε, έλαμψε ο φωτισμός των ψυχών ημών. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Όπως διαπλέψαντες τον νηστείας μέγα πέλαγος, εις την τριήμερον Ανάστασιν καταντήσομεν. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Θεοφιλέστατε Άγιε Ζηνουπόλεως, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένα λαμπρό και φεδρό στάδιο των αρετών, όπως ακούσαμε στο κατανυκτικότατο απόστοιχο τροπάριο, το οποίο η Εκκλησία μας ανοίγει και μας καλεί όλους με πολύ χαρά και προθυμία να εισέλθουμε για να αγωνιστούμε περισσότερο και να προσφέρουμε τον χρόνον μας ως δώρο στο Θεό δια της μετανοίας και του πνευματικού αγώνος. Ιδού λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, όπως ακούσαμε στην κατανυκτική ακολουθία του Εσπερινού. Τώρα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος εις τον Θεό, καιρός σωτηρίας και καιρός μετανοίας. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή χαρακτηρίζεται για αυτή τη χάρη της μετάνοιας, η οποία ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό, από την πρώτη ημέρα της Αγίας Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας θέτει ως θεμέλιο τη μεταξύ μας συγχώρηση. Γι' αυτό και ο κατανυκτικός Εσπερινός που τελούμε απόψε με την ευχή σας, σεβασμιότατε, λέγεται Εσπερινός της συγνώμης. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος τα παραπτώματα ημών, όπως ο Χριστός μας είπε στο πρωινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Γιατί κάθε αγώνας, αδελφοί μου, πνευματικός, έχει ανάγκη της παρουσίας της Θείας Χάριτος, γιατί δεν είναι ένας αγώνας ανθρώπινος. Ο αγώνας των Αγίων Νηστειών δεν είναι μία δίαιτα σωματική, την οποία κάνει ο άνθρωπος για την υγεία του και με μόνη τη σωματική του δύναμη και το διατεταγμένο πρόγραμμα που έχει. Η Αγία Τεσσαρακοστή έχει ένα άλλο νόημα, το νόημα της ελεύσεως, της χάριτος στην καρδιά του ανθρώπου, της αποφυγής της αμαρτίας, του να σκοτώσει τα πάθη που σκοτώνουν την ψυχή του και να βρει τον φωτισμό του Θεού και να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί με τους σωματικούς αγώνες, μαζί με τον κόπο και τον αγώνα της νηστείας, χρειάζεται να έχει η ψυχή του ανθρώπου και την ενίσχυση του Θεού και την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μεταξύ μας λαμβάνουμε απόψε συγχώρηση, ώστε δια της συγχωρήσεως και μετανοίας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει στις καρδιές μας και να ανοίξει τα μάτια μας για να οδηγηθούμε στην επίγνωση της αμαρτωλότητός μας και να στραφούμε στον Θεό και να ζητήσουμε την άφεση των δικών μας αμαρτιών. Γιατί αν όλος αυτός ο αγώνας δεν καταλήξει στην εξήτηση αφέσεως αμαρτιών και στην ευλογημένη κατάσταση της μετάνοιας, τότε δυστυχώς παραμένει άκαρπος. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου και την καλλιεργεί είναι η μετάνοια. Είναι η αίσθηση της μετάνοιας η οποία με πόνο γίνεται στην καρδιά μας και με πένθος και δάκρυα και αγωνία πολύ. Έχει όμως γλυκείς καρπούς, αφού έρει από εμάς τον βαρύ κλειό της αμαρτίας και μας επισκέπτεται ξανά η χάρις του Θεού, η οποία μας ανακαινίζει
μας ελαφρύνει και μας δίνει την πρώτη εκείνη ωραιότητα και το κάλος της δημιουργηθήσης εικόνας του Θεού εις τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο αγώνας, αδελφοί μου, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αγώνας μετάνοιας. Η νηστεία, οι αγρυπνίες, οι πολλές ακολουθίες αυτών των καιρό, οι γονικλησίες, οι ορθοστασίες, οι αναγνώσεις, σκοπό έχουν να κατανοίξουν την καρδιά μας. Είναι σαν βαριά πλήγματα που επιφέρει ο άνθρωπος επάνω στη σκληρή καρδιά του. Αυτή η πέτρινη καρδιά, η οποία έγινε σκληρή από την αμαρτία και δεν βγάζει ίχνος δακρύων για το πλήθος των αμαρτιών της και δεν πονά γιατί απομακρύνθηκε από το Θεό. Με όλη την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας σπάζει και χάνει τη σκληρότητά της. Από αυτή τη θράψη εκπηδούν τα δάκρυα της μετάνοιας που μας καθαρίζουν, μας ανακαινίζουν και μας φωτίζουν. Και ενώ στην αρχή είναι σαν πυρ που φλέγει, στη συνέχεια είναι φως που φωτίζει τον άνθρωπο, τον γλυκαίνει και τον πληροφορεί ότι ο Χριστός ο Κύριος είναι υπερπάσαν άλλη γλυκύτητα του κόσμου τούτου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας ξεκινήσουμε αυτό το στάδιο από αύριο με πολλή προθυμία, όχι με δειλία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου το σώμα μας το μαστίζει η ασθένεια και στο κεφάλι μας βουίζει ο πόλεμος. Αυτός που φοβάται δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα, γιατί ο δειλός δεν έχει μέρος στην Βασιλεία του Θεού, γιατί νομίζει ότι εξαρτάται η πορεία του μέσα από τις δικές του δυνάμεις. Ξεχνά ο δειλός άνθρωπος τη δύναμη του Θεού. Ξεχνά αυτό που ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Μπορώ να κάνω τα πάντα, όχι μόνος μου βέβαια, όχι με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά με το Χριστό που με δυναμώνει. Έτσι πρέπει να εισερχόμαστε στο ευλογημένο αυτό στάδιο με τα χαράς, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και σαν λιοντάρια γεμάτα δύναμη και ορμή, να μην φοβηθούμε ούτε να έχουμε σκέψεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας, δεν θα μας αφήσει, θα μας ενδυναμώσει. «Δώσε στο Θεό», έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, «την πρόθεσή σου και θα πάρεις από το Θεό τη δύναμη να επιτελέσεις το έργο αυτό της σωτηρίας σου». Και δεν είναι μόνο έργο νηστείας. Αν δεν καταφέρουμε να νηστεύσουμε όπως η Εκκλησία μας ορίζει και κάνουμε κατόπιν φυσικά ευλογίας του πνευματικού μας Πατρός οικονομία για τη σωματική ασθένεια και σωματική αδυναμία, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά ποιος είναι αυτός που μας εμποδίζει, αδελφοί μου, να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε? Δεν χρειάζονται αυτά σωματικές δυνάμεις, να είσαι νέος και ακμαίος για να έχεις ταπεινό φρόνημα και να μην αμαρτάνεις και να έχεις την καρδιά σου συντετριμένη. Οι πάντες, νέοι και ηλικιωμένοι, υγιείς και ασθενείς, δυνατοί και αδύνατοι, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη χάρη της μετάνοιας που γεννάται μέσα από την ταπείνωση και να την έχουμε στην καρδιά μας. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί μου. Τη δική μας καρδιά. Θα το καταφέρουμε αυτό εάν απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τα δεσμά των παθών. Η νηστεία, λοιπόν, είναι το πρώτο σκαλοπάτι το οποίο μας οδηγεί σε αυτή την ανδρεία κατάσταση που κόβει τα δεσμά των παθών, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε με περισσότερο θάρρος στον πνευματικό αγώνα.
να αποβάλουμε την κακία, την πονηρία και όλα όσα αμαυρώνουν την εικόνα του Θεού και προπάντων ας εγκολποθούμε την Αγία Ταπείνωση. Ο ταπεινός μπορεί να μετανοήσει, μπορεί να προσευχηθεί, να αποκτήσει υγεία ψυχής και σώματος. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί να καταλάβει την πραγματικότητά του, αφού αισθάνεται ότι δεν έχει ανάγκη από τον Θεό και από κανέναν. Δεν αισθάνεται ο υπερήφανος ότι είναι ποτέ ένοχος. Πάντοτε έχει δίκιο, δεν ζητά συγγνώμη και πάντοτε βρίσκεται μέσα στη δικαίωση του εαυτού του. Αλλά δυστυχώς πάντοτε βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του Χριστού. Γιατί ο Θεός κατοικεί σε αμαρτωλές καρδιές που είναι όμως ταπεινές και μετανοούν, αλλά ποτέ σε υπερήφανες καρδιές. Στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Ας λάβουμε λοιπόν την απόφαση σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο, μαζί με τη σωματική άσκηση των Αγίων Νηστιών, να αγωνιστούμε περισσότερο στη μετάνοια, να βρούμε την ευλογημένη κατάσταση της μετάνοιας, να κλάψουμε μπροστά στο Θεό, να ζητήσουμε τον Θεό τον ίδιο και βλέποντας πόσο ο Θεός μας αγάπησε και πόσο εμείς είμαστε μακριά Του, τότε να πονάμε, αδελφοί μου. Αυτή η απόσταση, η δική μας από το Θεό, να είναι για εμάς πόνος, δάκρυ, αγωνία προσευχής, ώστε να ζητούμε τον Θεό Πατέρα μας μέσα στην καρδιά μας και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα έρθει στην καρδιά μας, θα έρθει να μας παρηγορήσει και να μας πληροφορήσει για τη δική Του αγάπη και τη δική μας σωτηρία. Μέσα στην Εκκλησία δεν ζούμε με ψέματα και ουτοπίες, δεν ζούμε με ηθικιστικές ευσέβειες, αλλά ζούμε την εμπειρία του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν και ο άνθρωπος καλείται να ζήσει τον Θεό ως την μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής του. Απόδειξη είναι οι Άγιοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ γύρω μας, ανάμεσά μας. Τους βλέπουμε αν κοιτάξουμε στους τοίχους της Εκκλησίας αυτής, ακόμη και αυτούς που τελευταία προβάλλονται δια της τηλεοράσεως. Οι Άγιοι βίωσαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Αυτό μας δείχνουν και μας, αυτό το δρόμο μας δείχνουν να ακολουθήσουμε. Έτσι θα είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Πώς θα είμαστε? Εκεί όπου το Ευαγγέλιο δούλεψε μέσα μας και έδωσε καρπούς και μεταμόρφωσε την ύπαρξή μας και την έκανε ναό του Αγίου Πνεύματος και σκεύος εκλογής του Θεού. Μας καλεί λοιπόν η περίοδος αυτή η ευλογημένη σε μετάνοια, αλλαγή νοοτροπίας, η οποία αρχίζει από τη μεταμέλεια, από τον πόνο, από τη λύπη για όλα αυτά τα οποία διαπράττουμε καθημερινά, τη ραθυμία μας, τη φιλαυτία μας, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία μας και από όλα αυτά τα πάθη τα οποία πνίγουν την ψυχή μας και δεν την αφήνουν να κοιτάξει προς τον Θεό Πατέρα της. Μέσα σε αυτή την περίοδο της Εκκλησίας μας δίδει πλήθος ιερών ακολουθιών η Εκκλησία και πλήθος ευκαιριών πνευματικών. Ας μην τους χάσουμε. Μας δίδει ως όπλο την νηστεία, η οποία καθαρίζει το σώμα και την ψυχή μας, το νου και την καρδιά μας από τις εμπαθείς κινήσεις. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πιο υγιής η νηστεία πνευματικά. Καθαρίζει ο άνθρωπος από τις εμπαθείς και εφάρματες επιθυμίες και όπως είναι φυσικό, αφού είμαστε ένα πράγμα, ψυχή και σώμα,
ενωμένοι εις το αυτό, όταν ο άνθρωπος νηστεύει, κατά ένα παράδοξο τρόπο, τότε καθαρίζεται ο νους του, αγιάζεται το σώμα του, εξαγνίζεται η καρδιά του. Τότε ο άνθρωπος ευκολότερα στρέφεται προς το Θεό και έχει μεγάλη πνευματική εφορία, γιατί η νηστεία εξαγνίζει όλο το είναι του, όλη την ύπαρξή του. Η νηστεία, αδελφοί μου, μας βοηθά να γίνουμε πιο γενναίοι, πιο ανδροί, να μην φοβόμαστε, να μην δηλιούμε, να ξεπερνούμε τις επιθυμίες μας, να μάθουμε να κοιτάζουμε κατάματα αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη, όχι αυτό που μας αρέσει, όχι αυτά που θέλουμε, αλλά αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Μας βοηθά να ξεκολλήσουμε από τα γήινα, τα υλικά πράγματα. Μας καθαρίζει και μας ελευθερώνει. Η νηστεία είναι ένα ξύφος που κόβει τα δεσμά, οτιδήποτε μας στερεί την ελευθερία μας. Οποιοδήποτε πράγμα ή πρόσωπο χαλά αυτή την εικόνα του Θεού, την ομορφιά της εικόνας του Θεού. Γι' αυτό τα τέκνα της Εκκλησίας, με τα χαράς όλοι μαζί, όλοι οι όπου γης χριστιανοί ορθόδοξοι, ακόμα και εκεί στην απομακρυσμένη Αμερική, σήμερα ζούμε, αρχίζουμε με τη συγχώρηση και την ευλογία του Θεού, τον αγώνα τον καλό, τον αγώνα των Αγίων Νηστιών. Όμως, όπως κάθε φορά υπενθυμίζουμε, νηστεία δεν είναι μόνο η των τροφών αποχή, δεν είναι μόνο να αλλάξουμε διατροφική συνήθεια, νηστεία είναι να αλλάξουμε και τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης και τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Νηστεία είναι ελευθερία. Νηστεία είναι άρνηση της αμαρτίας και των παθών μας. Νηστεία είναι μεταμέλεια για τα λάθη μας και προσευχή διάπειρος προς τον Θεό να έλθει να κατοικήσει μαζί μας. Νηστεία και προσευχή, λοιπόν, είναι το γνώρισμα αυτής της περίοδου. Και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία, αδελφοί μου. Ας κάνουμε ο καθένας μας ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε κατά αυτή την ευλογημένη περίοδο να ανεβούμε και εμείς ακόμα πιο πολύ και να συναντήσουμε το Θεό, όχι βέβαια στα ύψη του ουρανού, αλλά στο βάθος της καρδιάς μας. Εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού. Εις τον ταπεινό και ενάρετο και αγωνιζόμενο άνθρωπο, ο οποίος δια της μετάνοιας αναζητεί τον Θεό Πατέρα του. Σε αυτή την ευλογημένη και αγωνιστική περίοδο της Εκκλησίας, ας δούμε τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας που έχουμε, τις ήτες, δειλίες και φόβους, και ας αντισταθμίσουμε σε αυτή την αδυναμία μας τη βοήθεια του Θεού. Να επικαλεστούμε τη δύναμη και το έλεος του, αδελφοί μου, ώστε να μας ενισχύσει και να μην φοβηθούμε να αγωνιστούμε, γιατί όποιος φοβάται να αγωνιστεί χάνει τον πόλεμο, επειδή δεν έχει ελπίδα στη δύναμη του Θεού. Σεβασμιότατε Πατέρα μας, ευχηθείτε να δώσουμε στο Θεό τη θέλησή μας, την πρόθεσή μας, την ελευθερία μας, και ο Θεός θα μας δώσει τη δική του δύναμη, ώστε και σωματικά να νηστεύσουμε, αλλά και πνευματικά. Να επιδοθούμε σε έργα αγάπης και ελεημοσύνης, αλλά και σε έργα ασκήσεως πνευματικής και κάθαρσης από τα πάθη και την αμαρτία, για να έχουμε αυτή τη χαρά της παρουσίας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Για να τα καταφέρουμε όμως αυτά, σας ζητούμε απόψε την αρχιερατική σας ευλογία και ταπεινά σας ζητούμε να μας συγχωρέσετε. Εύχομαι σε όλους, αδελφοί μου, καλό στάδιο, καλή δύναμη από το Θεό, καλή Τεσσαρακοστή, και με την αγάπη και το έλεος του Θεού να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση. Αμήν. Καθίστε, καθίστε. Απόψε στην πόλη μας και στο ναό μας έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία. Παρίσταται εδώ κοντά μας
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζινουπόλεος είναι βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Καναδά. Όσοι έχετε ανθρώπους στον Καναδά, μπορείτε να συζητήσετε μετά αν θέλετε ή αν έχουν κάποια ανάγκη η δική σας, να δώσετε τα στοιχεία τους και εκείνος θα κάνει το καθήκον του. Με τον Θεοφιλέστατον έχουμε πολλούς δεσμούς πνευματικούς, ακόμη και συγγενειακούς. Ο Θεοφιλέστατος είναι επίσκοπος, δηλαδή έχει τον τρίτον βαθμό της ιεροσύνης. Τον έχω και εγώ, άρα λοιπόν έχουμε μια συγγένεια. Ο Θεοφιλέστατος είναι πνευματικός πατέρας των ομογενών μας, των αποδήμων μας. Οι απόδημοι είναι παιδιά δικά μας και κατά μετάμπευση, όπως λέμε στη γλώσσα την εκκλησιαστική, ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά και τον έχουν εκεί πνευματικόν τους πατέρα. Επομένως, η χαρά η δική μου και δικαιολογήστε τη, είναι μεγάλη, διότι για δεύτερη φορά έρχεται εδώ στη Σπάρτη, είχε έρθει και το καλοκαίρι πέρσι και συλλειτουργήσαμε και στην Αγία Παρασκευή κάτω στους Μολάους και στην ενορία εδώ των Βρεσθένων όταν κάναμε τιμητικές εκδηλώσεις για τον Θεοδόρητο τον Βρεσθένης, εφόσον γιορτάζαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Εγώ τον ευχαριστώ που ήρθε κοντά μας και φέτος, που είναι δίπλα μας τούτη τη στιγμή και τον παρακαλώ δύο σκέψεις έστω. Δεν θέλουμε να τον κουράσουμε, να απευθύνει σε όλους μας για πνευματική οικοδομή. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας, τα καλά, για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία την οποία μου παρέχετε σήμερα εδώ και δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά εφόσον βρίσκομαι στην Ελλάδα να μην έρθω να σας χαιρετήσω και να πάρω την ευχή σας. Και βεβαίως είναι σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκομαι αυτή την ημέρα εδώ, διότι ξεκινά αυτό το μεγάλο στάδιο των πνευματικών αγώνων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και για μένα είναι σημαντικό να παίρνω τη δική σας ευχή, η οποία ζυγίζει πολλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Και θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο σε πολύ γρήγορους ρυθμούς γεμίζω τις μπαταρίες μου πνευματικά για να συνεχίσω αυτό το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το οποίο θεωρώ ότι, και συγχωρέστε μου αυτή τη σκέψη, ετούτη την περίοδο θα πρέπει να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα σε εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, που σκοτώνονται, που χάνονται. Μέσα σε 8 μέρες 1.200.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους με πηξίδα την ελπίδα ότι κάποιος θα τους δεχτεί, κάποιος θα τους δώσει φαγητό, νερό, ενδύματα, σπίτι. Και είναι σημαντικό αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να νηστέψουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους, να ανοίξουμε την καρδιά μας για αυτούς τους ανθρώπους και να τους συγχωρέσουμε, δηλαδή να χωρέσουν μέσα μας, έστω και αν δεν τους γνωρίζουμε, έστω και αν είναι μακριά. Ούτως ή άλλως η χάρις του Θεού δεν έχει αποστάσεις, όλα τα φέρνει κοντά. Και πιστέψτε με ότι και οι δικές μας ευχές και προσευχές και νηστείες και μετάνοιες και αγρυπνίες θα είναι για αυτούς πολύ μεγάλη δύναμη, διότι η χάρις του Θεού μεταφέρει το δικό μας αγώνα και στερεώνει αυτούς τους ανθρώπους. Και κυρίως εάν εμείς κάνουμε αγώνες και ζητάμε από τον Θεό πράγματα, ο Θεός πολύ πιο εύκολα με τη χάρη Του, εφόσον εμείς
θυσιάζουμε τον εαυτό μας για άλλους ανθρώπους και ο Θεός θα φωτίσει εκείνους που έχουν εξουσία στα χέρια τους να αλλάξουν τα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να θυσιάσουμε λίγο από το χρόνο μας, λίγο από τις τροφές μας, λίγο από ό,τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε για αυτούς τους αδελφούς και να ξέρετε ότι θα είναι διπλή για μας η χάρις, διότι θυσιάζουμε τον εαυτό μας για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε κυρίως, αλλά που ξέρουμε ότι βασανίζονται. Θεωρώ λοιπόν καθήκον της Εκκλησίας και δικό μας του καθενός ξεχωριστά να έχουμε στη σκέψη μας αυτούς τους ανθρώπους και θα ωφελούμαστε και εμείς. Ξεκινάμε από την μετάνοια. Σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να ξεκινήσουμε από αυτή την αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης για να φτάσουμε στη μεγαλύτερη αρετή της Εκκλησίας μας αυτής της αγάπης. Δηλαδή να κοινωνούμε της αγάπης του Θεού και να κοινωνούμε ο ένας της αγάπης του άλλου. Και όλα αυτά θα υπάρχουν μέσα στο φως της Αναστάσεως του Χριστού που είναι και ο τελικός μας σκοπός, ο τελικός μας προορισμός να ζούμε εκεί μέσα στο φως της Ανάστασης του Χριστού όλοι οι άνθρωποι. Εύχομαι λοιπόν και προσεύχομαι να μας δώσει ο Θεός την δύναμη να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα και όπου φτάσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε και τα ελείποντα θα τα αναπληρώσει ο Άγιος Θεός. Εμείς ευχόμαστε καλό πνευματικό αγώνα για όλους και να μας συγχωρέσετε, διότι και αν δεν έχουμε φταίξει απέναντί σας προσωπικά, σίγουρα με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας, με τις αστοχίες μας, με το λάθος τρόπο ζωής μας, φταίμε απέναντι σε όλη την Εκκλησία και ζητούμε να μας συγχωρέσετε και ζητούμε και την ευχή για άλλη μια φορά του Σεβασμιωτάτου για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Εμείς πάντοτε προσευχόμαστε για σας και θα ήθελα και εσείς να προσεύχεστε για μας για να είμαστε όλοι εκεί μέσα στην χάρη του Θεού, μέσα στο φως του Θεού. Αμήν. Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ότι ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά ετή, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισε εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα μετέχες των ζυγών ημών. Βαπτιστά του Χριστού πάντων ημών πνίστης
ονόμιον ημών σίγαρ εδόδιχα όρις πρεσβεύειν υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ηγετεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πάντες, ειν αριστόμεν κινδύνων και σλήψεων, ημάς γαρ θερμούς προστάτας προς τον σωτήρα και κτήμεθα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Υπό την συνευσπλαγνίαν καταφεύγομεν Θεοτόν και τας ημών ηγεσίας μη παρήδεις εν περιστάσει. Αλλε κινδύνον λύτρωσε ημάς μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, να διαφθόρος θεολόγοτε κούσαν, νόντος θεοτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επουράνιε Βασιλεύ, τους πιστούς άρχοντας ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, την πόλην και ιεράν Μητρόπολην ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξον, και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ', πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χαρίσέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη το οράν τα αιμάπτεσματα, και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ον δεσπότη και Σόνια μας που πεσάντων, όλη την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των αιώνων.
Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφεύγοντων εν πίστη τι κράτε. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλαβέστατη κληρική και χριστιανή μου αγαπητή, όπως ακούσατε στην ωραία ομιλία του Αγίου Πρωτοσυγγέλου και είμαι βέβαιος ότι ακούσατε με τα αυτιά της ψυχής, γιατί και εκείνη έχει αυτιά, και τις ωραίες συμβουλές του Θεοφιλεστράτου Επισκόπου. Μπαίνομαι πλέον στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια. Το τέλειο μπορεί να μην το φτάσουμε και δεν θα το φτάσουμε, όμως να το πλησιάσουμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτοί που είναι πεσόντες υπερπίστιος και πατρίδος δεν είναι ιτημένοι, είναι νικητές, και γι' αυτό στα ηρώα τους κάθε τόσο καταθέτουμε στεφάνια και φέρνουμε στη μνήμη μας τα κατορθώματά τους και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Επομένως δεν θα μας ενδιαφέρει η πτώση όσο η ανόρθωση. Αυτό είναι δικό μας έργο. Λέμε πολλές φορές για την καλλιέργεια ενός χτήματος. Παίρνουμε έναν εργάτη, τον ρωτάμε πόσο θέλει, μας λέει 30-40 ευρώ το ημερομίσθιό του, και εμείς όταν τελειώσει την εργασία του σκαψίματος του δίνουμε τα χρήματα. Δεν του λέμε κάτσε να δούμε αν καρποφορήσει το αμπέλι που έσκαψες για να σε πληρώσουμε, διότι δεν είναι δουλειά δική μας η καρποφορία. Δουλειά δική μας και δική του είναι η εργασία. Επομένως όλοι μας να ανασκουμποθούμε, να εργαστούμε μέσα στην ψυχή μας, τον εαυτό μας, στο περιβάλλον μας το στενό, το οικογενειακό, ύστερα το κοινωνικό, στον τόπο μας, στην όμορφη πατρίδα μας και στην ξακουστή μας Σπάρτη, και να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή άλλοτε κάναμε αυτή την συγχώρηση που εγώ την θυμάμαι και συγκλονίζομαι, αλλά εξαιτίας της πανδημίας την έχουμε λίγο παραμερίσει, ελπίζοντας ότι θα περάσει αυτό το κακό που μας βρήκε και μας έχει κυριολεκτικά και το μυαλό μας σκοτήσει, και θα επαναλάβουμε τις ωραίες εκκλησιαστικές μας συνήθειες. Τη συγγνώμη την ζητώ εγώ πρώτα από σας, γιατί και εγώ σαν άνθρωπος, και δεν το λέω σαν άνθρωπος για να δικαιολογηθώ, αλλά είναι τέτοια η ζωή του Επισκόπου που δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών, που δεν μπορεί πάντοτε να λέγει λόγων κοινής αποδοχής, που μπορεί και ο ίδιος από ανθρώπινες αδυναμίες να μην τα καταφέρνει
να ανταποκρίνεται στα υψηλά και υπεύθυνα καθήκοντά του, οπότε δημιουργείται πρόβλημα στους απέναντί του, είτε αυτή είναι κληρική, είτε είναι αυτή λαϊκή. Για αυτά λοιπόν τα οποία νιώθω σαν αδυναμίες μου, σας ζητώ συγγνώμη. Και για αυτά τα οποία ίσως δεν νιώθω σαν αδυναμίες μου και τα βλέπετε εσείς ως παραλήψεις μου και ως φάλματά μου, πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Και παρακαλώ τον Πανάγαθον Θεόν και εσάς να συγχωρήσει, διότι είτε άθελα, είτε κάποτε σκόπιμο που δεν μπορώ ποτέ να το βάλω στο μυαλό μου, να έχει δηλαδή μια στάση σας, μια σκοπιμότητα που δεν είναι ευχάριστη και δεν είναι πνευματική εκδήλωση, και εσείς να είστε συγχωρημένοι. Διότι όπως ακούσατε προηγουμένως, χωρίς την συγγνώμη μηδενίζονται όλες μας οι αρετές και η νηστεία, και αυτή μηδενίζεται, διότι ο Κύριος είπε αν δεν αγαπάς και αν δεν δίδεις την αγάπη έμπρακτα, όχι με λόγια μόνο αλλά και με έργα, δεν σε ωφελεί η νηστεία. Θυμάστε ένα περιστατικό που έχει σχέση με κάποια, ας μην την συγκεκριμενοποιήσω, περιοχή. Εφύλαξε να σκοτώσει τον φωνιά του αδελφού του τη Μεγάλη Παρασκευή κάποιος. Εσκέφτηκε ότι δεν πρέπει να αφήσει ακόμη τον χρόνο χωρίς να εκδικηθεί. Έβραζε το αίμα του και προπάντων ήταν αναστατωμένη η ψυχή του. Εσκέφτηκε λοιπόν ότι την Μεγάλη Παρασκευή, που περνάει από το μέρος εκείνο που ήταν και γέφυρα για να πάει στο παζάρι, θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να τον αποτελειώσει. Φεύγοντας το πρωί από το σπίτι του, είπε στη γυναίκα του: «Εγώ θα στήσω καρτέρι να εξοφλήσω το χρέος μου στον αδελφό μου, στον φωνιά του αδελφού μου. Θα πάω λοιπόν και θα περιμένω στο γεφύρι. Εάν το μεσημέρι δεν έρθω, σημαίνει ότι δεν ήρθε ακόμη, δεν πέρασε ακόμη ο φωνιάς. Θα μείνω εκεί μέχρι να τελειώσω το έργο. Αν λοιπόν δεν έρθω το μεσημέρι, φέρε μου φαγητό εσύ και εγώ θα περιμένω εκεί». Οπότε εκείνη άκουσε τον άντρα της, ετοίμασε το φαγητό και περίμενε. Ήρθε το μεσημέρι, 12, 12.30, 1, δεν φάνηκε. Βάζει το φαγητό στην κατσαρόλα και το πηγαίνει. Τον βρήκε να περιμένει ακόμη. Κάθισε σταυροπόδι, έκανε το σταυρό του, άνοιξε την κατσαρόλα και όταν είδε το φαγητό, της φωνάζει αγριεμένος: «Γυναίκα, με κόλασες. Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και έριξες λάδι στη φασολάδα?» Και του λέει εκείνη: «Εσύ φυλάς να σκοτώσεις άνθρωπο. Θα σε κολλάσει το λάδι που έβαλα εγώ?» Και απαντάει εκείνος που δείχνει την άγνοια των ανθρώπων: «Εγώ δεν τα έχω με το Θεό, με τον άνθρωπο τα έχω. Θα έπρεπε όμως να ξέρει ότι ό,τι κάνουμε στον άνθρωπο το κάνουμε στον ίδιο τον Θεό. Εκείνος μας το είπε, το υπεγράμισε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάσαμε την περασμένη Κυριακή: ό,τι κάνετε στους άλλους ανθρώπους είναι σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο». Επομένως επανέρχομαι στη συγγνώμη, τη δίδω και σας παρακαλώ να μου τη δώσετε. Και αντί χειροφιλημάτων που κάναμε άλλοτε και δημιουργούσαμε μια ωραία ουρά, θα έλεγα, και ως έξω, φέτος θα κάνουμε κάτι διαφορετικό όπως το κάναμε και πέρυσι. Αντί λοιπόν χειροφιλήματος, θα έχετε να ασπαστείτε το Ιερό Ευαγγέλιο για να σας θυμίζει και τον Λόγον του Θεού, διότι όπου υπάρχει ο Λόγος, όπου υπάρχει το στόμα, εκεί υπάρχει και το σώμα. Υπάρχει τούτη στιγμή το Ευαγγέλιο μπροστά μας, έχουμε ολοζώντανη την παρουσία του Κυρίου μας. Σας εύχομαι καλή Τεσσαρακοστή. Να καταγράψετε κατορθώματα πνευματικά, να επιτύχετε πολλούς αγώνες πνευματικούς και με πολλή κατάνοιξη να γιορτάσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα και την ολόκληρη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και με πολλή χαρά πνευματική να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή Τεσσαρακοστή. Και εγώ εν το προσώπο του Αγίου Ζήνου Πόλεως, τον οποίον για άλλη μια φορά ακόμη ευχαριστώ, θα ασπαστούμε αλλήλους, θα άλληλος συγχωρηθούμε εμείς
και εξ ονόματος οίκου σας. Ελάτε.